γιατί δυστυχώς η ανακαίνιση δεν τα κατάφερε. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων που αγωνίστηκαν κάτω από αντίξωες και ειδικές συνθήκες. Είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι γιατί χάσαμε και υποβαστήκαν την κατηγορία. Θεωρώ όμως ότι το παιχνίδι είναι μαγική εικόνα του 4-1. Αλλά από τη στιγμή που δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ και έγινε το 2-1, ήμασταν αναγκασμένοι να βγούμε μπροστά. Σε τρεις κλασικές περιπτώσεις δεν μπορέσαμε να κάνουμε το 2-2. Και όταν είσαι τόσο ανοιγμένος μετά, αναγκαστικά ανοίγεσαι. Φάγαμε τα άλλα δύο γκολ στο 87 και στις καθυστερήσεις και έγινε το 4-1. Λουζέδη, μέτρησε η εμπειρία της Ηράκλειας σε αυτό το παιχνίδι, πόσο να είναι, υπήρχαν κάποιοι παίκτες? Όχι, δεν πιστεύω ότι μέτρησε. Απλά ήταν πιο στο προηγηθήκαμε, δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το σκορ. Άλλα 10-15 λεπτά αν έμενε το 1-0 υπέρ μας, πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Είστε λίγο καιρό στον Οδυσσέα, αλλά το παλέψατε κι εσείς μαζί με αυτή την ομάδα, η οποία μετά από 4 χρόνια αποχαιρετά τη Football League 2. Ναι, ξέρω, συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα, 4 χρόνια ήταν στη Football League 2. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα τα παρατήσει και στη Δέλτα Εθνική. Θα ξανακάνει καλή ομάδα. Οι πιο πολλοί παίκτες έχουν συμβόλαια για 2 χρόνια, θα είναι και στη Δέλτα Εθνική. Νομίζω ότι θα παλέψει και τον χρόνο για να ξανανεύει η κατηγορία. Και ένα σχόλιο και για την προσπάθεια της Ηράκλειας με την προοδευτική την Κυριακή. Ναι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Ηράκλεια που πήγε σε αυτό το παιχνίδι και να της ευχηθώ καλή τύχη στο παιχνίδι αυτό για να μην πέσει άλλη μια σειρακή ομάδα στη Δέλτα Εθνική. Ευχαριστούμε.